Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε για Κυριακές πρωί συνήθως κρατάω πάρα πολύ special λιντάκια όσο έχουμε τουλάχιστον. Θα πω ότι σήμερα θα ανοίξουμε, βασικά θα έχουμε και pop haul και συνδρομητικό κουτί, γιατί πρόκειται για μια αγορά από το Woodbox, το shop του Woodbox μάλλον. Το Woodbox γενικά είναι το γαλλικό συνδρομητικό κουτί και εδώ να πούμε ότι βρήκα ένα πολύ παλιό Woodbox που ήθελα μόνο το ποπάκι να πάρω. Αλλά σκέτο το παπάκι του είχε 10,5 στη subscriber price, στην τιμή των συνδρομητών. Ενώ το μαζί με το κουτί, βασικά όλο το κουτί που είχε εκείνο το παπάκι, έβγαινε στα 20 ευρώ ή 18, το είχε αν θυμάμαι καλά. Οπότε τώρα λες για 8 ευρώ παραπάνω δεν παίρνω όλο το κουτί που θα έχει και πολύ παραπάνω πράγματα. Ή και 10 ευρώ ακόμα αν έκανε 20. Και γενικά βρήκα και στο shop κάποια πραγματάκια. Βρήκα 3 παπάκια που έψαχνα και το κουτί που σας έλεγα από το πήρα έτσι. Η φάση με αυτό είναι ότι τα μεταφορικά του είναι 10 ευρώ, ό,τι και να βάλεις. Γιατί έβαλα τώρα 3 ποπάκια και ένα pop και δοκίμασα να βάλω να φορτώσω και άλλα πράγματα έτσι για να το πειράξω λίγο. Δοκίμασα να βάλω κανένα 6-7 pop, μια φιγούρα καλή, κάποιες άλλες φιγούρες που έχει τη σκοτομπουκία και τέτοια, γιατί έχει και από αυτές το Woodbox του μαγαζί, το shop. Και γενικά όσο δοκίμασα να βάλω πολύ πράγμα και κουτιά και ήταν 10 ευρώ. Αλλά έστω και ένα pop να πάρεις είναι 10 ευρώ και όσα πάρεις όμως είτε παραπάνω είναι πάλι 10 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να πούμε ότι... Εντάξει, θα το δούμε, εννοείται και τα ποπάκια και αυτά είναι special βιντεάκι. Εντάξει, την επόμενη Κυριακή θα είναι το πιο special βιντεάκι, παιδιά. Και πριν μπούμε στο βίντεο, βασικά να πω ότι αυτή τη βδομάδα θα λείπω. Εντάξει, Κυριακή σήμερα βλέπετε εσείς το βίντεο την ώρα που εγώ ταξιδεύω για Θάσο. Να πούμε ότι από εβδομάδα εντάξει, θα έχετε δύο βίντεο, Τρίτη και Πέμπτη. Τετάρτη, εντάξει, Τετάρτη 15 Αύγουστο δεν χρειάζεται να ανέβει βίντεο. Να πούμε ότι είναι και μεγάλη γιορτή, ειδικά για την Ελλάδα, γιορτάζει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Να πω και προκαταβολικά ένα χρόνια πολλά στις Δέσποινες, στους Μάριους, στις Μαρίες, στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες και σε όσους γιορτάζουν γενικότερα. Γιατί εντάξει, τα βίντεο που είναι να βγαίνουν μέσα στη βδομάδα θα γύρισαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, στο τέλος μέσα στη βδομάδα τέλος πάντων της προηγούμενης και ξέχασα, παρέλειψα να πω αυτό γιατί δεν υπολόγισα ότι θα ανέβει βίντεο τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Εντάξει, την ίδια μέρα δεν θα ανέβει καθε αυτού. Θα ανέβει Τρίτη, Πέμπτη και μετά Κυριακή θα είμαι πίσω για να ετοιμάσουμε το επόμενο special της Κυριακής. Που το επόμενο special της Κυριακής θα είναι πάρα πολύ special, θα είναι σχετικό με pop και πολύ μεγάλο και ωραίο. Αυτά πάμε να δούμε σιγά σιγά να δούμε εδώ τι παίζει. Έχω μια. Εντάξει, δεν βαρύ το κουτί, δεν ξέρω τώρα πώς στέλνουν και παπάκια. Γιατί από ό,τι είδα σε κάποιους ξένους δεν στέλνουν και πάρα πολύ καλά. Τα βάζουν λίγο χύμα μέσα και δεν θα μ' άρεσε καθόλου αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τα ποπάκια βγήκαν στα 10 ευρώ το κομμάτι. Έχει γενικά τιμές συνδρομητών, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Για όσους είναι συνδρομητές, ας πούμε τώρα μόνο 10 ευρώ το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλά. Αυτός ο φίλος θα μας χρειαστεί τώρα κάπου εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με χαρτί. Αρκετό χαρτί, το οποίο εντάξει, να προστατεύει για να μην πατηθεί κάτι, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα προστατέψει. Ναι, ήδη αναφάνηκε λίγο χτυπημένο και είναι από μπροστά χτυπημένο και είναι από αυτά που ήθελα τα βασικά ρε γάμο του. Λοιπόν, ο Daredevil, το Pop Marvel νούμερο 120, από τα πρώτα που βγήκαν του Daredevil. Μόλις έβαλε την ιστορία, από τα πρώτα ποπάκια του Daredevil του Netflix που βγήκαν από την πρώτη σειρά. Εδώ και ήρθε χτυπημένος. Αυτό τώρα το χτύπημα παίζει να γίνει έτσι εδώ ένα χτύπημα που έχει και εδώ πάνω. Όπως το έβαλαν πάνω, αν πάτησαν αυτοί μαλάκι στο χαρτόνι εκείνο, απλά εδώ τσαλακώθηκε. Αν κοιτάξει, θα το στρώσουμε λίγο από μέσα, θα του στείλω και κάνα μήνυμα. Αν κοιτάξει για ριφάνγκ και τέτοια, δεν πολύ πιστεύω. Γιατί και η ίδια η Φάνγκο πλέον λέει τα κουτιά παιδιά δεν χρειάζονται, ξέρω εγώ. Κουκλάκια σε εισαγωγικά και συλλεκτικά τα οποία κάποιοι δίνουν αρκετά χιλιάρικα, βγαίνει η ίδια εταιρεία και λέει είναι παιχνίδια. Λέει η ίδια εταιρεία ότι είναι παιχνίδια και ότι δεν χρειάζονται τα κουτιά και τα σχετικά. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τα άλλα δύο που πήρα. Τα άλλα δύο που πήρα από Ντάκο Μπόλ, αυτά. Έχει αυτά τα κουτιά του, όχι στην καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, είναι καλά, δεν έχουν χτυπήματα ιδιαίτερα. Απλά εδώ κάθονται κάπως έτσι. Εδώ έχουμε τον Cell. Ένα δύσκολο ποπάκι, τον Perfect Cell μάλλον, στην τέλεια μορφή του. Από το Dragon Ball Z, το Pop Animation νούμερο 13. Εντάξει, τα ποπάκια του Dragon Ball Z, όπως είπα, τα θέλω γιατί ήταν και το Dragon Ball που είχα αγαπήσει ιδιαίτερα. Εντάξει, και το Dragon Ball το σκέτο. Είδα και το GT. Πλέον με το, μετά το Super και το. Από το Super και μετά δεν ξανασχολήθηκα. Αλλά ίσως κάποια στιγμή, γιατί όχι, να δούμε και εκεί τι παίζει. Και αυτό λίγο δυσέβρετο έχει γίνει, γιατί φοβήθηκα μην χαθούν γενικότερα. Οπότε λέω κάτι να το χτυπήσω. Μόνο 10 ευρώ. Και έναν Piccolo. Λοιπόν, αυτό είναι το Pop Animation νούμερο 11. Και αυτό από την ίδια σειρά με τον Perfect Cell. Και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο Wave που βγήκανε με ποπάκια του Dragon Ball. Τα βασικά, εντάξει, έχουμε Goku, Vegeta, τον Piccolo, εντάξει, τον Freeza, τον Perfect Cell και τον Super Saiyan Goku. Δεν θυμάμαι, δεν έχω βγει, Super Saiyan Vegeta έχει βγει. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, μπορεί να έχει βγει πιο μετά, εντάξει, με το God Super Saiyan, ας πούμε, που είναι μπλε. Αν έχει βγει, έχει βγει στο δεύτερο, εγώ το έχω κιόλας, το έχω πάρει κιόλας τότε από το Angry, ναι, έχει βγει.
Λοιπόν, αυτά τα τρία ποπάκια πήραμε για αρχή. Πριν δούμε τα ποπάκια, ζούμε και το κουτί περίπου πόσο στείλανε ή θα είναι... Α, εδώ τι παίζει τώρα, είναι μέσα, εδώ μέσα σε αυτό και είναι βαρύ. Αν και λογικά θα έχουμε το Inception όπως μας το στέλνουν κουτί μέσα σε κουτί. Το μεγάλο κουτί δεν μας χρειάζεται πλέον. Λοιπόν, ας ανοίξουμε αυτό. Βασικά, δεν νομίζω να μας χρειαστεί και το κοπίδι. Αυτό εδώ. Είναι, το άνοιξα κάπως έτσι. Α, το άνοιξαμε λίγο ανάποδα, ναι. Και έρχεται όντως το κουτί που είχε φτάσει και τότε στους συνδρομητές του. Ωραία, βαρύ πράγμα. Αν θυμάμαι καλά, έχει κούπα μέσα. Ποτήρι, εντάξει, τα βλέπει σίγουρα τα αντικείμενα. Α, όχι, ακριβώς δεν ήρθε και όπως εκείνο. Ή έχει παίζει να γυρίσει και να τα αλλάξουμε όπως τα άλλα. Θα δούμε, γιατί τώρα φαίνεται λίγο περίεργο. Απ' έξω τώρα χαθήκαμε λίγο. Έχασα τον προσανατολισμό μου. Βλέπω ότι ανοίγει και από εδώ. Εδώ βλέπω ότι είναι κάπως έτσι. Εντάξει, είναι τόσο παλιό, παιδιά. Αυτό είναι το Δεκέμβριο του 16. Οπότε από τότε σίγουρα αλλάξαν κουτιά και δεν ξέρω αν κάνει αυτό το μέσο έξω. Αυτό είναι το, η έκδοση, ας πούμε, Δεκεμβρίου του 2016 το Star Wars και είναι εμπνευσμένο από Rogue One. Αλλά πριν πούμε να δούμε το κουτί, έτσι, πριν δούμε τώρα όντως το κουτί, αφού το βγάλαμε, ας ανοίξουμε μία τα ποπάκια μας, να δούμε εδώ τι παίζει. Και αφού ανοίξαμε λοιπόν τα ποπάκια μας, πριν μπούμε και ασχοληθούμε με το κουτί, να τελειώσουμε για με τα ποπάκια το bonus pop haul. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε με τον Daredevil, ένα πάρα πολύ ωραίο, με την πρώτη στολή, όχι την πρώτη που είχε φτιάξει αυτός, την πρώτη που του έφτιαξαν στο Netflix από τον Daredevil του Netflix, γιατί η δεύτερη που του έδωσε ήταν λίγο πιο, ακόμα πιο ενισχυμένη και είχε κάποιες διαφορές. Πάρα πολύ ωραία στολή όμως και γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο παπάκι με πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια και από τα σχετικά παλιά νούμερα της Marvel, το 120 και τώρα κοντεύουμε να πιάσουμε 400 νομίζω, σαν νούμερα της Marvel, αν δεν τα πιάσαμε ήδη. Πάρα πολύ ωραίος. Εννοείται πως μιλάμε για ένα bobblehead ποπάκι, μιας και πρόκειται για pop της Marvel. Πάρα πολύ όμορφος με τη στολή του, έτσι, πολύ ωραία λεπτομέρεια στη στολή του. Αρκετά καλά έτσι αποτυπωμένη στο Funko Pop. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Piccolo, ο οποίος και ο Piccolo είναι πάρα πολύ όμορφος. Εντάξει, εδώ ήταν με τα ρούχα που κυκλοφορούσαμε, δεν ήταν το πιο battle post, μετά τα βγάζα αυτά που ήταν βαρύδια αυτά, όπως τα πετούσε, σκάγαν κάτω μπάνι, ξέρω εγώ, λες και είχαν πέτρες μέσα. Πότε ήταν πιο βαριά ρούχα, θέμα προπόνησής τους. Πάρα πολύ ωραίος και ο Piccolo. Δεν ξέρω αν έχει βγει. Δεν νομίζω να έχει βγει. Πρέπει να είναι η μόνη έκδοση του Piccolo που έχει βγει. Και το ίδιο έχει βγει σε διπλό πακέτο μαζί με τον Gohan. Εντάξει. Που πρόσεχε και εκπαίδευε τον Gohan. Πάρα πολύ ωραίος. Ωραίο παπάκι, πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Από τα σχετικά παλιά όμως, από τα πρώτα pop animation που βγήκαν. Οπότε και σαν δουλειά και σαν λεπτομέρεια κάπου έχουμε χάσει. Πούμε, λίγο εδώ στη βαφή το άσπρο έχει πάει πάνω στο πράσινο στο κεφάλι του. Γενικά κάπου έτσι έχουμε κάποια μικρά λαθάκια, αλλά είναι παρόλα αυτά ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και ο Σελ πάρα πολύ όμορφος και αυτός βγήκε πάρα πολύ γαμάτος. Ίσως ήθελα λίγο πιο μεγάλα τα φτερά του, τα φτερά και το, την ουρά έτσι εδώ με το κεντρί που είχε πίσω. Ίσως ήθελα λίγο αυτά πιο μεγάλα να βγαίνουν, ξέρω, κάπως έτσι, όχι πιο κάτω από τα πόδια του, αλλά γιατί μου φάνηκαν λίγο μικρά στην αναλογία. Αρχίστηκε το κεφάλι πάρα πολύ μεγάλο. Είτε εντάξει, έχει τι αναλογίε στον Bob. Λογικό, μόνο τα φτερά μου φαίνονται λίγο μικρά. Πάρα πολύ ωραίος όμως παρόλα αυτά και αυτό από τα σχετικά παλιά ποπάκια από την πρώτη κατηγορία pop animation, από την πρώτη κατηγορία του Dragon Ball μάλλον, από την πρώτη, από πρώτο wave, την πρώτη σειρά σου με τον pop Dragon Ball και από τα αρκετά πρώτα στην κατηγορία γενικότερα του animation, τα τρίτα ήταν νομίζω, τα πρώτα πρέπει να ήταν τα Flintstones και όχι εδώ παίζανε και τα δεύτερα βασικά, αν θυμάμαι βάση νούμερου. Πάρα πολύ ωραίος και ο Cell, ο Perfect Cell στην τέλεια μορφή του. Αφού κατάπιε εκεί τα ανδροειδίνα που με τα ανδροειδόγης 16 και 17 ή 18, θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εδώ αυτό το κιτρινάκι λίγο κακό, δεν πειράζει όμως, πάρα πολύ ωραίο παπάκι και αυτό είναι λίγο παλιά, κατανοητό οτιδήποτε έχει σε θέμα δουλειάς. Λοιπόν και τώρα ας τα αφήσουμε λίγο τα παπάκια στην άκρη, μιας και τα είδαμε και τελειώσαμε με το κομμάτι του pop haul για αυτό το βίντεο, για να δούμε και το συνδρομητικό μας. Να πάμε στο κομμάτι του κουτιού που όπως είπα υπάρχει σαν passbox στο shop του Goodbox και έχει πάρα πολύ ωραίες τιμές γενικά. Αν κάποιος είναι ήδη συνδρομητής στο Goodbox, ας δει και τις τιμές που παίζουν στο shop. Έχει πάρα πολύ ωραίες τιμές ειδικά για τους συνδρομητές. Λοιπόν, ναι, λογικά και αυτό θα αλλάζει το μέσα έξω όντως. Ακόμα και περιοδικό έχει για το Δεκέμβριο του 16, έτσι. Και το παπάκι μας έχει αυτοκόλλητο πάνω, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και περιοδικό έχουμε. Πάρα πολύ ωραίο, θα το δούμε και το περιοδικά και το Goodbox Magazine εννοείται. Λοιπόν, αυτά. Α, τι φάση εδώ, έτσι το έχουν κάπως έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το ποπάκι και εδώ για να τα ανοίξουμε να το δούμε και αυτό. Με το Goodbox Exclusive, αυτό είναι ο Σον Γκερέρα. Δεν θυμάμαι τώρα καλά γι' αυτό, αυτό αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, το Goodbox είναι το ευρωπαϊκό Exclusive που πήρανε για την Ευρώπη. Το Exclusive, το κανονικό του νομίζω αυτό ήταν στο Walmart.
Μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς καλά, αλλά νομίζω ότι το κανονικό, την κανονική του έκδοση, ή μάλλον το πρώτο, το αρχικό exclusive ήταν στο Walmart για την Αμερική. Εδώ από Star Wars έχουμε από το Rogue One το 153, αγαπημένος Σο, πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου στη σειρά, οπότε τον βγάλανε exclusive. Και μετά σε εκείνο το New York Comic Con που το έχουμε και εκείνο, τον βγάλανε και με το μαλλί όταν τον έχει, που ήταν πάρα πολύ πιο νέος μάλλον. Και με το legit αυτοκόλλητο από το Goodbox, το Goodbox exclusive αυτοκόλλητο. Πάρα πολύ ωραία, τα ανοίγουμε προσεκτικά όπως έχουμε πει. Ναι, ναι, με το ένα το πόδι το ρομποτικό, έτσι, πάρα πολύ ωραίος. Πλάκα πλάκα, επειδή τον άλλο το show τον είχα πάρει από το Pop Hunting στο Wishbox που είχαμε δει, σε εκείνο το Pop Hunting που τον είχα πάρει, το New York Comic Con, δεν τον είχα ανοίξει και δεν είχα δει το πόδι του έτσι όπως είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το ένα το πόδι το μεταλλικό. Ω, γενικά σε από πάει είναι πάρα πολύ όμορφος. Τι λες ρε φίλε, έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Για να το δείτε και εσείς λίγο από πιο κοντά. Κοιτάξτε εδώ δουλειά, πάρα πολύ ωραίος. Στη στολή που εντάξει περισσότερο μηχανή είχε καταλήξει να είναι, ξέρω εγώ, γενικά πάρα πολύ ωραίος όμως. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Και στο πόδι του, αλλά και εδώ αυτές οι βίδες ακόμα που είχε. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίος. Αλλά το πόδι δεν το συζητάω. Το πόδι του βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Το μεταλλικό. Εντάξει, με το μπαστούνι κυκλοφορούσε. Πάρα πολύ ωραίος και πίσω με στη σακάπα, ξέρω εγώ έτσι που είναι. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Μπορώ να το πω πια ένα από τα πιο λεπτομερή παπάκια που έχουμε δει. Πάρα πολύ όμορφο. Ω, αυτό και ανάξιζε. Εντάξει, όλο το κουτί όπως είπα τον πήρα βάση, κατά βάση για αυτόν. Αλλά μας βγήκε 20 ευρώ ένα ολόκληρο κουτί. Ενώ θα μπορούσε να μας βγει 10, ας πούμε αυτό. Συνεχίζουμε αυτό που λέω ότι ίσως είναι λίγο πιο εμπνευσμένο ας πούμε, από Rogue One. Γιατί και το ποπάκι είναι Rogue One και αυτό. Εντάξει, τότε επειδή κυκλοφορούσε το, Rogue One, όλα τα merchandise τότε χρησιμοποιούσαν αυτό το σήμα του Rogue One. Δεν σημαίνει ότι και η κούπα πρέπει να είναι από Rogue One. Παρ' όλα αυτά όμως αυτός άμα τον πεις και Shadow Trooper ή Death Trooper ξέρω εγώ είναι άνετα θυμίζει Rogue One και αυτό εδώ α όχι είναι κούπα Rogue One όντως είναι όντως κούπα Rogue One γιατί και πίσω μας γράφει Rogue One και τα σχετικά και είναι κούπα που αν βάλεις κρύο νερό λογικά αλλάζει χρώμα από την Παλαντών αν βάλεις κρύο γίνεται πράσινο πάρα πολύ ωραίο ναι, ναι αυτός πρέπει να είναι ο Shadow Trooper ή Death Trooper όπως το λέει Death Special Star Force ναι ο Death Trooper πολύ ωραίο και πίσω είναι το σήμα τους νέες DT. Πάρα πολύ ωραίος, Death Trooper, πάρα πολύ ωραίος. Από τους πιο ωραίους Trooper που έχουμε δει και τους είδαμε και σύγχρονα, βέβαια. Πιο σύγχρονη ταινία του Rogue One εννοείται, γι' αυτό κιόλας. Και εδώ από την αγαπημένη Παλαντών. Ένα πάρα πολύ ωραίο και premium νερό. Πότε γενικά ό,τι θες να βάλεις εδώ μέσα. Πάρα πολύ ωραίο και premium, το λέω γιατί είναι και βαρύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να δω εδώ με ποιο νερό αλλάζει. Με κρύο, ναι. Με κρύο νερό αλλάζει. Καλό αυτό και έχουμε κρύο νερό να δοκιμάσουμε να βάλουμε κρύο νερό να δούμε την αλλαγή του. Γιατί όχι, ευκαιρία τώρα. Και αφού γυρίσαμε λοιπόν με ένα μπουκάλι κρύο νερό, ας δοκιμάσουμε να γεμίσουμε το ποτήρι μας με κρύο νερό να δούμε η αλλαγή, η διαφορά πώς θα είναι. Λογικά, εντάξει δεν έχει τόσο κρύο γιατί καλοκαίρι τώρα το ήπια και το ξαναγέμισα, δεν ξέρω αν πρόλαβε να κρύο τόσο. Αλλά λογικά μια μικρή διαφορά θα δούμε ας πούμε. Να αλλάζει έτσι να γίνεται προς το πράσινο, να πηγαίνει προς το πράσινο. Θα φάνει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κρύο όσο πρέπει για να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να βλέπουμε μέσα τι παίζει. Α, έχουμε εδώ αυτοκόλλητο. Ναι, ρε φίλε, γιατί ήθελα ένα αυτοκόλλητο Star Wars. Θα δούμε αυτό που θα ακολουθεί σε κάνα μάξι, σε κάνα βεσπάκι, γιατί όχι. Α, πίσω μας λέει. Κοιτάξτε εδώ το αυτοκόλλητο και πίσω τι μας γράφει. Κολλήστε το στο κουτί, ξέρω εγώ, και βγάλετε μια φωτογραφία. Όχι, εντάξει, δεν, το κουτί γι' αυτό ήταν έτσι. Εγώ θυμόμουν ότι είχα δει κάτι Star Wars. Κολλά αυτό στην ουσία πάνω, Cupcake, made in France και τα σχετικά. Αυτό που λέγαμε για γαλλικό, αλλά ακόμα και αυτό είναι ένα licensed αντικείμενο. Αυτό σαν να πήρε λίγο να γίνεται προς το πράσινο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί. Λογικά, σαν να άλλαξε λίγο σε σχέση με το πώς ήταν, αλλά όχι και πάρα πολύ γιατί ίσως το νερό μας δεν ήταν τόσο κρύο. Ας συνεχίσουμε, τώρα εδώ έχουμε καρφιτσάκι και αυτό εμπνευσμένο από Rogue One εννοείται. Έχουμε εδώ pin badge το Death Star σαν blueprints ας πούμε να φαίνεται. Αλλά και, ένα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο premium καρφιτσάκι. Ένα πινάκι ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ναι 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 πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε το εσείς λίγο καλύτερα. Ωραίο ωραίο. Το Death Star να φαίνεται έτσι σαν σχέδιο, σαν να το βλέπουν κάπου ψηφιακά όμως. Όχι ακριβώς το Death Star, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Και το σήμα της αυτοκρατορίας στο βάθος εννοείται να φαίνεται έτσι κόκκινο, ξέρω εγώ.
Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πίσω κάποια πραγματάκια που μας γράφει. Ακόμα και αυτό είναι αντικείμενο του Goodbox, αλλά έχουν αρκετές άδειες το Goodbox. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ. Α, έχουμε κάποια coasters, κάποια σουβεράκια ας πούμε, τα οποία είναι μόνο δύο έτσι σχήμα μέσα. Ναι. Σαν να βλέπουμε μια διαφορά του τότε Goodbox με το σχετικό το τώρα Goodbox. Ας πούμε, αυτά τα βάζει σχήμα. Εδώ έχουμε αυτοκόλλητο να κολλήσει πάνω που εντάξει, μόνο στο κουτί θα το κολλήσουμε σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει είναι δύο πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε βασικά το team του Rogue One. Και εδώ έχουμε δύο. Που ένα είναι Sun Trooper, α το πει και άλλο κόμματα Sun Trooper. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έτσι. Και είναι 3D αυτά εννοείται. Όπως τους βλέπετε, κουνιούνται σαν να είναι 3D. Πίσω εδώ έχουμε το σήμα της αυτοκρατορίας. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό και έτσι ακόμα να το βάλεις κάπου, ξέρω εγώ. Και εδώ τι σήμα έχουμε. Εδώ έχουμε το σήμα της Επανάστασης. Να έχεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτή η 3D εννοείται, αυτή παρά είναι 3D, εντάξει, φαίνεται και διαφορά έτσι που αλλάζουν, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραία. Το όλο το πλήρωμα του Rogue One. Πάρα πολύ ωραία. Και πίσω το σήμα των Rebels, το σήμα της αυτοκρατορίας, της Επανάστασης. Και για το τέλος έχουμε το μπλουζάκι, λογικά δεν έχουμε κάτι άλλο μέσα, όχι. Και τα τότε κουτιά όντως δεν άλλαζαν, δηλαδή κάπως έτσι ναι, δεν αλλάζει λογικά το κουτί το μέσα έξω, ναι. Δεν νομίζω να αλλάζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, αυτές τις τρύπες βασικά γι' αυτό παίζανε τσέκα και μπορεί και να αλλάζει. Πάει και δεν χρειάζεται να τα αλλάξω νομίζω. Γιατί έχουμε. Πώς το λένε, γιατί. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς μέσα και έξω. Το μπλουζάκι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Γενικά και στη φωτογραφία που το είδα και στα από του φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Γενικά φαίνεται πολύ ωραίο μπλουζάκι. Το νερό δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές στο ποτήρι. Πρασίνησε λίγο παραπάνω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε με το φως. Έχουμε εδώ και αυτό το οποίο δεν χρειάζεται. Το μπλουζάκι, για να δω όμως και εγώ μια. Ο Solo and Chewie, πάρα πολύ ωραία. Millennium Falcon, Mos Eisley Boarding. Ω, πάρα πολύ ωραία. Μας λέει για την καντίνα, ξέρω εγώ εκεί που το μάζεψα εδώ, σου φάω το look. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ και σήμα της αυτοκρατορίας σε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Με αυτό το σχέδιο, με αυτή την μπλούζα άνετα, μπορούσαμε να πάμε στην πρεμιέρα του Solo, ας πούμε, να σκάσουμε έτσι. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Και το Millennium Falcon έτσι όπως φαίνεται για αυτά που γράφει, ωραίο, ωραίο. Και casual μπλουζάκι και το χρώμα του πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω και εννοείται licensed, έτσι. Δεν είναι Star Wars και τα σχετικά όπως μας γράφει. Και η στάμπα του πάρα πολύ καλή, πέρα από το ότι είναι licensed και όλα τα σχετικά, φαίνεται ένα πάρα πολύ όμορφο μπλουζάκι. Για αυτές τις στάμπες οι οποίες δεν βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, ας δούμε λίγο το Goodbox Magazine. Όπως είπαμε, αυτά τα τρία ποπάκια είναι ξεχωριστά, ήταν από το Pop Hall Bonus ας πούμε που τα πήρα ξεχωριστά και τα του κουτιού μας είναι εδώ. Λοιπόν, ας δούμε το Goodbox Magazine τι μας λέει μέσα, πώς ήταν τότε ας πούμε πριν κοντά 2 χρόνια. Ξεκινάμε με το editorial. Συνεχίζουμε, λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες από κάποιους Goodboxers και κάποιες Goodboxers. Γιατί όχι. Λοιπόν... Mega Goodbox, ωραία φίλε, και τα τότε Mega Goodbox ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένα Mega Goodbox το οποίο έχει 4 αντικείμενα, είναι και τα 4-1 και 1. Έχουμε προτζέκτορα, έχουμε ένα γαλματίδιο, ας πούμε ένα ρέπλικα του Millennium Falcon, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πόσο μεγάλο είναι. Α, 1% είναι κλίμακα, 1% δηλαδή αρκετά μεγάλο ρέπλικα. Ρολογάκι Nixon και Star Wars ρέπλικα is good with the speakers. Ω, εδώ μιλάμε για Stormtrooper Hermel από το επεισόδιο 7 και έχει αλλάζει όντως τη φωνή κιόλας. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραία. Ένα βασικά ηχείο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Και αυτά όπως είπαμε το Mega Goodbox. Και ο προτζέκτορας εδώ από το Bank. Ωραίο, ωραίο. Ένα Mega Goodbox από τη σημεία θα μας χάλαγε. Εδώ έχουμε Team X μας favorites. Εδώ κάποιες προτάσεις ξέρω εγώ για δώρα και τέτοια. Ναι, θα μπορούσε. Titan Villain Figures εδώ και τέτοια. Και ακουστικά και έχουμε. Ωραία. Ω, αυτός ο Titan ο κυνηγός κάτι με έκανε τώρα. Το άλλο είναι αυτό το έχουμε και κυνηγός όμως πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, α, και τώρα μας λέει μέσα ναι, εδώ. Έτσι με την εκτίμηση, ας πούμε, πριν τα δούμε, αυτός εδώ είναι εξούσιο ποπάκι, δηλαδή κάπου στα 17 ευρώ περίπου για την Ελλάδα. 17 με 18 ευρώ, ας πούμε, για την Ελλάδα, ξέρω εγώ, μια ενεκτική τιμή. Αυτό το καλυφτσάκι κάνα 3 ευρώ περίπου εκεί μπορείς να του πεις. Το αυτοκόλλητο δεν νομίζω να. Εντάξει, 2 ευρώ, vinyl sticker είναι ωραίο, όμως τώρα 1-2 ευρώ περίπου εκεί. Τα δυο τα coasters τα οποία είναι από ένα set το οποίο set δεν ξέρω πώς έχει μέσα αλλά και όταν έκανε κάνα δεκάρικο τώρα αυτά έτσι όπως είναι και ένα σχήμα κάνα 3-4 ευρώ, 5 ευρώ ξέρω εγώ πάρτα. Το ποτηράκι είναι ωραίο ποτηράκι και είναι και από αυτά που αλλάζουν και χρώμα παρόλο που εμείς δεν είδαμε τόσο πολύ αυτή την αλλαγή. Αυτό κάνα δεκάρικο περίπου και ίσως και λίγο παραπάνω αν γίνει της παραντώνει, παραντώνει λίγο πιο οικονομική από την πυραμίδα συνήθως.
το μπλουζάκι, ένα πάρα πολύ γαμάτο μπλουζάκι, πάρα πολύ ωραία στάμπα, άνετα ένα κοσάρικο και βάλε. Τώρα, ας πάμε μέσα εδώ να δούμε τι μας γράφει. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε τίποτα, όχι. Εδώ το παπάκι μας το έχει 20 ευρώ και την κούπα, α, την κούπα την έχει ωραία. Την κούπα την έχει ωραία, μας τη δίνει 8,90. Εντάξει, αρκετά καλή τιμή, 8,90 για αυτή την κουπίτσα, πάρα πολύ ωραία. Και όπως σας το λέει, official Death Trooper Glass. Πάμε εδώ στα σουβέρ, 3 ευρώ μας τα δίνει, πάρα πολύ ωραία και αυτή πάρα πολύ τίμια τιμή. Σαν να γράφουν λίγο πιο τίμιες τιμές τότε. Γιατί εδώ μας θα δείχνει 3 ευρώ ότι μπορείς να τύχεις 2 από όλα αυτά, ας πούμε. Δεν θα με χαλάγε το σήμα της αυτοκρατορίας βασικά, πρέπει να είναι αυτό που έχει πίσω απλά. Έτσι φαίνεται, αλλά μάλλον είναι και το κανονικό σήμα της αυτοκρατορίας. Αλλά ένας Darth Vader, ας πούμε, ένας Death Trooper, έτσι τέτοια φάση δεν με χαλάγε καθόλου. Κοιτάξτε εδώ τους Death Troopers, πόσο ωραία είναι. Και γενικά όλα αυτά τα σιτάκια ήταν πολύ ωραία. Αλλά είναι η τιμή γιατί το βάζουν 3 ευρώ αυτά τα δύο. Το exclusive t-shirt μας το δίνει 20 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Το, πώς το λένε, το Rogue One Pin, εντάξει, αυτό offered. Τι δωράκι, δηλαδή, τι εννοεί, τι γράφει, τι εννοεί offered και δεν μας λέει περίπου τιμή. Εντάξει, δεν γράφει τιμή, αυτό πρώτη φορά το βλέπω, offered, δηλαδή το προσφέρανε αυτό σαν δώρο, ξέρω εγώ, στο Goodbox κάποιος, σαν χορηγία ή κάτι τέτοιο. Γιατί μας λέει offered, πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ το value του αυτοκολλήτου, εντάξει, μας το δίνει 2 ευρώ. Καλά είναι, νομίζω εντάξει, 2 ευρώ και κάποιο θα πάει να παραγγείλει ένα αυτοκόλλητο, ξέρω δεν θα του βγάλουν ένα, θα του βγάλουν αρκετά άλλα. Ένα 2 ευρώ, ξέρω εγώ, λες κάπου εκεί είναι καλούτσικα. Αυτά νομίζω παιδάκι μου, εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Αν βρω κανένα ακόμα έτσι παλιό γαμάτο κουτί που να μου αρέσει, αν και δεν είδα κάτι, ή αν ξαναεμφανιστεί κανένα στο μέλλον, ξέρω εγώ, σαν προσφορά να το βγάλουν κάτι, θα χτυπήσω σίγουρα. Όσο με τα κουπάκια, εντάξει, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος με την αποστολή τους, γιατί τα βάλανε χύμα μέσα και όπως τα πάτησαν, κάνανε οι ίδιοι τη ζημιά. Όπως τα πάτησαν για να μπουν μέσα, δεν να πεις ότι είναι κάπου χτυπημένο το κουτί. Αυτά είναι από δικιά τους γκάφα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Όπως είπα, θα λείψω αυτή τη βδομάδα. Οπότε λίγο να με καταλάβετε αν αργήσω να απαντήσω σε κανένα σχόλιο και αυτά. Προκαταβολικά χρόνια πολλά, όπως είπα. Και γενικά, αν κάποιος φύγει, αυτά καλές διακοπές να έχετε. Καλό 15 Αύγουστο και όλη η εβδομάδα του 15 Αύγουστο, που συνήθως είναι η εβδομάδα που οι περισσότεροι φεύγουμε κάπου. Ιδίως άμα εργαζόμαστε κάπου. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρύα που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.